Καλημέρα σας. Καλημέρα και καλή χρονιά. Επίσης, καλή χρονιά. Με υγεία. Τι κάνετε λοιπόν, πώς είσαστε, πώς πάνε τα πράγματα? Είστε έτοιμοι? Με φόβο και πάθος. Με μεγάλη αγωνία. Η αλήθεια είναι και με τεράστια προβλήματα που δεν ξέραμε ότι θα αντιμετωπίσουμε πάρα πολλά ζητήματα με το άνοιγμα των σχολείων. Αλλά πραγματικά δεν περιμέναμε ότι αυτά θα γίνουν πριν ακόμα ανοίξουν τα σχολεία. Δηλαδή, αυτό με τα self-test και, που έγινε, αλλά ακόμα και με την πλατφόρμα που πάλι δεν μπορούσαμε να ανεβάσουμε τα θετικά ή αρνητικά τεστ. Μπλόκαρε, ναι. Ήρθε και ενημέρωση από το σχολείο ώστε να υπάρχουν υπεύθυνες δηλώσεις για να μπορέσουν να μπουν τα παιδιά. Και ταυτόχρονα σας λέω και αυτό με τα τεστ. Πραγματικά ο σχεδιασμός που έκανε για άλλη μια φορά μας αφήνει άναυδος. Δηλαδή έδωσε το δικαίωμα για self-test την Τετάρτη και την Παρασκευή, από την Πέμπτη την αργία. Και παραξενεύτηκαν μάλιστα που πήγαν όλος ο κόσμος να πάρει self-test. Πώς να καταλάβουν, περίμεναν πραγματικά δηλαδή ότι δεν θα πηγαίνουν οι μαθητές να πάρουν self-test? Μα αφού ήταν υποχρεωτικό να πάνε, δηλαδή. Ναι. Και ναι. Βγαίνει και ανακοινώνει ότι είναι, πήραν 6 εκατομμύρια και δεν περιμέναμε τόσο να πάνε να πάρουν. Πώς δεν το περίμενες αφού το ήταν υποχρεωτικό? Να σας πω. Έλατε. Πρακτικά χθες, επειδή τώρα προφανώς το κουβεντιάζετε, που πήγαν οι διευθυντές και οι υποδιευθυντές να πάρουν τεστ από το πρωί, δίνονται, έχετε εικόνα ή υπάρχουν προβλήματα? Από σήμερα θα ξεκινήσουν να δίνονται τα self-test. Ναι, όχι, λέω ναι, επειδή έχει ξεκινήσει. Είναι 8 παρά η ώρα. Μέχρι στιγμής ακόμα. Δεν έχετε δεν καμία πληροφόρηση. Εικόνα, ναι, δεν έχουμε εικόνα, αλλά για σκεφτείτε τώρα, δεν είναι και λίγο παράξενο τώρα? Θα παίρνουν τα παιδιά τα self-test, θα γυρίζουν στο σπίτι να κάνουν τα self-test. Και θα ξαναπάνε πίσω στο σχολείο. Στην αυλή, σε ένα θρανείο. Τι πράγματα τώρα, πραγματικά είναι. Εν τω μεταξύ, τα σχολεία, ναι, τα σχολεία στην περιφέρεια δεν είναι αυτό που λέμε εδώ στη γειτονιά. Πάμε στο δίπλα. Μετά από δύο στενά να πάμε να κάνουμε και πάμε στο σπίτι. Όχι, προφανώς. Κάποια μετακινούνται με λεωφορεία. Βέβαια, φυσικά πάρα πολλά κιόλας, όχι λίγα. Ναι. Πάρα πολλά. Ναι. Με όλα αυτά τα μέτρα που ανακοίνωσε, το σύνολο των γονιών αναρωτιέται πραγματικά ποιος πιστεύει ότι θα περιμένει η κυβέρνηση ότι θα πρέπει να αρρωστήσουν ξανά. Σήμερα κιόλας που η μεταδοτικότητα της όμικρον είναι σε τέτοιο βαθμό, οι μισοί μαθητές της τάξης για να σταματήσουν να στείλουν τα παιδιά στο σχολείο. Δεν γνωρίζουν ότι τα πρώτα κρούσματα αραιώνουν οι τάξεις από μόνες. Και επίσης είναι και το ζήτημα και των καθηγητών, γιατί και οι καθηγητές είναι ευάλωτοι. Δηλαδή τα κενά των καθηγητών πώς θα καλυφθούν? Ήδη ανακοίνωσε σήμερα ένα σχολείο δημοτικό, τέλος πάντων από την περιοχή μας εδώ, ότι το ολοήμερο δεν θα λειτουργήσει γιατί έχουν κρούσματα στους εκπαιδευτικούς όλη την εβδομάδα. Πέντε μέρες. Και ταυτόχρονα αυτό μπόρεσε και το ανακοίνωσε και το έμαθαν, τέλος πάντων, από το Σύλλογο Γονέων. Υπάρχουν αγωνία και φόβος από γονείς που λένε, εγώ αν αύριο δεν είναι ο καθηγητής ή ο δάσκαλος στο σχολείο, τι θα κάνω, θα πάω το παιδί στο σχολείο και μετά θα ξαναφύγω από τη δουλειά πάνω το πάρω. Και επίσης το τραγελαφικό έχει και άλλες πλευρές. Δηλαδή, υποτίθεται, λένε κάποιες, άκουσα ότι θα μεταφέρονται, λέει, τα παιδιά σε άλλα τμήματα. Μα εδώ το θέμα είναι να μην ακουμπάει το ένα τμήμα το άλλο τμήμα. Ακριβώς. Για να λέμε για όσους έχουν πραγματικά μια εικόνα τι γίνεται στο σχολείο. Και γι' αυτό λέω και ότι οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης και του Υπουργείου ήταν πραγματικά σαν να μην έχουν εικόνα τι γίνεται στο σχολείο. Γινόταν αυτό και παλιότερα, αν κάποιο εκπαιδευτικό αρρώστενε ή έπαιρνε άδεια για λόγους υγείας ανθρώπινα, τέλος πάντων, ή μπορεί να ήταν θετικός στον COVID, συμπτύξεις μαθητών γινόταν. Ναι, αυτό γινόταν. Το ξέρουμε. Αυτό που λένε μόνιμα. Δηλαδή ότι πηγαίνανε τα δύο τμήματα σε ένα. Και επίσης, και κάτι άλλο που τα συζητούσαμε και τα βγάζουμε σιγά σιγά, οι μαθητές που κολλούσαν COVID το προηγούμενο διάστημα δεν έκαναν μάθημα. Δεν υπάρχει πρόβλεψη ούτε για αυτούς τώρα που θα νοσήσουν και θα χρειαστεί να μείνουν 5 ή 10 μέρες. Δεν θα κάνουν αυτή τη τηλεδιάσκεψη, δεν θα κάνουν τηλεμάθημα. Με ποιον καθηγητή? Δεν υπάρχει καθηγητής. Ναι, σωστό. Παλιότερα οι καθηγητές που έκαναν το μάθημα ήταν αυτοί που για διάφορους λόγους. Τους βγάζανε εκτός του συστήματος για ασθένεια. Ναι. Τώρα αυτοί έχουν εμβολιαστεί, έχουν γυρίσει στο σχολείο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή τα παιδιά που θα μείνουν σπίτι 5 μέρες, 6 μέρες, max 10 μέρες δεν θα έχουν επαφή με το μάθημα. Όχι, δεν υπάρχει πρόβλεψη. Δεν υπάρχει εκπαιδευτικό που θα του κάνει μάθημα. Ναι. Κάτι θα κάνουν, δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Δηλαδή είναι... Όχι, δεν κάνουν. Αλήθεια σας λέω. Ναι, δεν κάνουν. Μου φαίνεται τρύπα. Και δεν έκαναν και το προηγούμενο διάστημα. Δεν έκαναν. Τρύπα τεράστια μου φαίνεται το σύστημα έτσι. Και δηλαδή τώρα για να καταλάβω, όταν ασθενήσει ας πούμε ένας εκπαιδευτικός, αυτό το τμήμα που είχε επαφή με κρούσμα, το πάνε στα διπλανά τμήματα που δεν είχανε, το σπάνε και τα πάνε στα άλλα τμήματα? Ή το σπάνε και το πάνε σε άλλα τμήματα, ή κάνουν κενό και τους απασχολεί κάποιος την ώρα εκείνη
για να μην βγαίνουν έξω στην αυλή οι μαθητές. Ναι. Πάντως, μάθημα δεν γίνεται. Πρόεδρε, η εικόνα που έχετε, για να κλείσουμε, γιατί δεν έχουμε και περισσότερο χρόνο, το αίσθημα, ναι, το κλίμα που υπάρχει με την σημερινή ημέρα που ανοίγουν τα σχολεία υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες και με το... Κοιτάξτε, οι γονείς θα πάνε τα παιδιά στο σχολείο. Θα τα πάνε. Θέλουν να πάνε τα παιδιά στο σχολείο. Ναι. Το θέμα πραγματικά είναι ότι δεν ξέρουμε αν θα λειτουργήσουν τα σχολεία. Δηλαδή, έχουμε και ένα άλλο ζήτημα που το παρακολουθούμε. Ενημέρωση από διευθυντές ότι δεν έχουν καθαρίστριες. Οπότε σου λέει, πώς θα ανοίξω το σχολείο? Δεν έχω καθαρίστρια να καθαρίσει, δεν θα μπορέσω. Από μεγάλους δήμους εδώ, με προσπάθειες που κάνουν, προσπαθούν την Πέμπτη να έχουν καθαρίστριες στα σχολεία. Μα είναι δυνατόν να μην έχουν καθαρίστριες? Αφού είχαν πριν, δεν θα έχουν τώρα. Τελείωσε ο χρόνος και απολυθήκανε δηλαδή. Δεν οι είναι... καθαρίστριες λήξαν αρκετές συμβάσεις. Δεν μπόρεσαν να ανανεωθούν, γιατί ξέρετε, αυτές είναι και συμβασιούχες. Και ταυτόχρονα και αυτές που είχαν και έχουν αρκετές νοσήσεις και είναι εκτός της υπηρεσίας. Και ήταν και πολύ λίγες έτσι κι αλλιώς. Αυτά είναι τα προβλήματα που τα είχαμε συζητήσει και προ-COVID, έτσι, οι καθαρίστριες. Εδώ και δύο χρόνια τα ακριβώς, όλα αυτά. Ακριβώς. Εδώ και δύο χρόνια. Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ. Θα μιλήσουμε και πάλι. Καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.